εθνική ομάδα, το οποίο δεν σας κρύβω ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Παρόλα αυτά, αποφάσισα να είμαι δίπλα στον πρόεδρο. Η συμμετοχή μου, η ενεργή στο ημερολογιακά στην ομάδα ήταν από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Αυτό το λέω για να μην μπερδευόμαστε και για να καλύψω ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις που θα κάνετε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, ότι προσπαθήσαμε όλοι χωρίς να θέλω να πω ότι και εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει λάθη, έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δώσαμε την ψυχή μας όλο αυτό το διάστημα για αυτήν την ομάδα. Δεν μιλάω το χρηματοοικονομικό, αλλά τουλάχιστον την ψυχή μας την δώσαμε. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά, γιατί δέχομαι και προσωπικά επιθέσεις από κάποιους ανθρώπους που δεν κατανοώ για ποιο λόγο, θα πρέπει να είμαστε, όπως είμαι εγώ μαζί με τον πρόεδρο, ένα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να φέρουν πάλι τον κόσμο στο γήπεδο και να είστε βέβαιοι ότι εγώ δεν ήρθα εδώ ούτε να παίξω, ούτε να κάνω χατήρια σε κανένα. Εγώ ήρθα εδώ για να δουλέψω και να κάνω αυτή την ομάδα μεγάλη. Αυτή είναι η δουλειά η δική μου, αυτό υποσχέθηκα στον πρόεδρο, από κοινού το αποφασίσαμε και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρατώνης. Σας ευχαριστήσω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους. Την εβδομάδα αυτή δοθείς ευκαιρίας που εγώ και ο μεγαλομέτωχος, ο κύριος Παπαδόπουλος, είμαστε στην πόλη. Αποφασίσαμε από κοινού με τον κύριο Θεοδωρίδη να κάνουμε την σημερινή συνέντευξη τύπου. Κατά τη δική μας άποψη, αποκλειστικός σκοπός συνέντευξης είναι να διελευκανθούμε ορισμένα σημεία γκρι, τα οποία απασχολούν εσάς τους ρεπόρτερ του Ηρακλή, απασχολούν τους φιλάθλους και όλους τους φίλους της ομάδας μας. Θα ήθελα εγώ από δικιά μου πλευρά να σας παρακαλέσω σε ερωτήσεις που θα ξεκινήσετε τώρα και θα απευθυνθείτε σε εμάς τους τρεις και προπαθώ στον κύριο Μεγαλομέτωπο, στον κύριο Παπαδόπουλο, καθώς και στον κύριο Θεοδωρίδη, να είναι περιεκτικές και καλή επιτυχία σε εσάς, καλή επιτυχία και σε εμάς. Να είστε πάλι καλά, ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Μια ερώτηση που έχει να κάνει κυρίως και με τον κύριο Θεοδωρίδη και με τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε κιόλας, ότι ήταν κάπως δύο, όχι αντίπαλες παρέες, υπήρχαν δύο τάσεις μέσα στην ομάδα του Ηρακλή. Η μία ήταν από την πλευρά του κυρίου Θεοδωρίδη, η μία ήταν από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Νομίζω ότι μεταξύ σας είσαστε πολύ καλά, αλλά μήπως αυτό όλο δημιούργησε κάποια προβλήματα και τώρα προφανώς τα έχετε ξεπεράσει για να προχωρήσετε σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Θεοδωρίδης, πάμε μαζί σαν ένα να βγάλουμε το καράβι. Νομίζω τα προβλήματα προσευχήκαν περισσότερο από το... Εμείς με τον, εγώ με τον Ηλία είμαστε όπως είπε και ο Ηλίας ένα. Πάντα μιλάμε μαζί, όταν προσέρχεται πρόβλημα, μαζί μιλάμε, μαζί συνομιλούμαστε και απαντίζουμε προς ένα. Το ότι υπήρχαν δύο ομάδες, αυτό μεταξύ εμένα και του Ηλία, αυτό δεν ισχύει γιατί εγώ με τον Ηλία είμαστε μία ομάδα. Το ότι υπήρχαν ομάδες μέσα στην, ότι υπήρχαν προβλήματα στη δικιά μας ομάδα υπήρχαν. Αλλά δεν είχα κάνει τίποτα να το καθαρίσω μεταξύ εμένα και τον Ηλία. Δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Ναι. Συγγνώμη. Δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Λέω γενικά, άμα σας δημιούργησε πρόβλημα. Ναι, νομίζω ότι ναι, γιατί είπε είναι η ομάδα του Ηλία και του Παπαδόπουλου. Υπήρχαν δύο. Να καθαρίσω, αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Υπήρχαν άτομα που υπήρχε μια γκρίνια μέσα στην ομάδα. Δεν θέλω ακόμα, δεν θέλω γίνονια. Και αυτά τα άτομα σιγά σιγά καθαρίζονται.
Αυτή η ομάδα πρέπει να είναι ένα, πρέπει να είναι μια οικογένεια και δεν έχει σημασία αν είναι δύο άτομα στο τέλος και θα αρχίσουμε ξανά από την αρχή. Αυτό είμαι αποφασισμένος να κάνω. Πάντως, για να το καθαρίσω, ξανά, ο Ηλίας είναι εδώ να με βοηθήσει. Υποσχέθηκε να με βοηθήσει μέχρι τον Ιούνιο τουλάχιστον και αυτό κάνει. Εάν αποφασίσει του χρόνου να συνεχίσει να με βοηθήσει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, είναι δικό του, είναι δικιά του απόφαση. Εγώ θα ήθελα να είναι μαζί μου και τώρα, να είναι μαζί μου και του χρόνου και την άλλη χρονιά και αν μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε κάτι μαζί. Δεν είμαι εδώ γιατί είμαι μακριά. Θέλω εδώ άτομα να μπορώ να τα έχω εμπιστοσύνη και αυτή τη στιγμή ο Ηλίας είναι το άτομο που έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Όσο αφορά το αγωνιστικό τμήμα και όσο αφορά τη διοίκηση την οποία είμαι σε ό,τι μου λέει και ό,τι μου δίνει να σε όσα μου λέει και όσα με συμβουλεύει, πάντα τα ακούω, τα σκέφτομαι, μιλάμε μαζί και παίρνουμε μαζί την απόφαση. Οπότε να καθαρίσω μια για πάντα ξανά ότι δεν υπάρχει ομάδα του Ηλία και του Παπαδόπουλου. Εμείς είμαστε ένα και προσπαθούμε να καθαρίσουμε όλα τα άλλα που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Για να το ξεκαθαρίσω και εγώ, δεν έλεγα το διαπροσωπικό, σας έλεγα αυτά γενικά από διάφορες τάσεις. Νομίζω ότι η ομάδα του Ηλία και η ομάδα του νόμισα από αυτό είναι μάλλον. Οι τάσεις που υπήρχαν, ναι, οι τάσεις. Δηλαδή φαινόταν προς τα έξω ότι υπάρχουν κάποιοι από τη μια πλευρά, κάποιοι από την άλλη πλευρά, αλλά είπατε ότι... Και σας το είπα, αυτό δεν βοηθάτε κι εσείς που βγάζετε πράγματα, όπως βγάλατε τα φύγει ο προπονητής, χωρίς να πάρει καμιά απόφαση του Ηλία να φύγει ο προπονητής, όλα απόφαση από μένα. Μόλις σας τα βγάλατε, μόλις τα ήρθατε και με αναγκάσατε να πω ότι στηρίζετε προπονητή κάτι που δεν έγινε ποτέ, που δεν ήταν ανάγκη να το κάνω. Αλλά εσείς μας βάλετε σε φασαρία και φέρετε προβλήματα μεταξύ μας. Οπότε βασικά... Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Η φασαρία δημιουργήθηκε, κύριε Πρόεδρε, από την απόφαση του κύριου Θοδωρίδη να κατέβει στο παιχνίδι με την Κέρκυρα στον κύριο Ρόκ. Και δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε. Και η ερώτηση είναι και προς τους δύο. Αυτή η πολύ καλή σχέση που λέτε ότι έχετε και το ένα διαταράχθηκε εκείνη την ημέρα ή εκείνες τις ημέρες. Για τον κύριο Ρόκα, για το αν διαφωνούσατε, αν η μία πλευρά ήθελε να μείνει ο κύριος Ρόκα, αν η άλλη πλευρά ήθελε να φύγει ο κύριος Ρόκα. Και πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω για το θέμα του προπονητή. Από τη στιγμή που είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και τα βγάζουμε από το μυαλό μας, για ποιο λόγο πρόσφατα. Για ποιο λόγο πρόσφατα έγινε συνάντηση με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο και κάποιους από την ομάδα. Έχεις αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που υπάρχει προπονητής και λέγεται Μανουέλ Ρόκα σε εμάς. Να πάρουμε την αρχή. Έγινε κάτι την περασμένη Κυριακή που δεν έπρεπε να γίνει και ζήτησε και εγώ ζητάω συγγνώμη σαν από την ομάδα ότι αυτό που έγινε δεν έπρεπε να έχει γίνει. Από τη μεριά του Ηλίας, ο κ. Θεοδωρίδης, ζήτησε συγγνώμη. Από τους παίχτες, από όλους, αυτό πήρε και όλοι το καταλάβουμε ότι ήταν λάθος να κατεβούμε, να κατεβεί ο Ηλίας στο γήπεδο και να κάνει αυτό. Είμαστε όλοι ανθρώποι, έκανε ένα λάθος. Όταν έχει 10 άτομα πίσω να γκρινιάζουν και να φωνάζουν, να κάνετε να κάνετε άλλο, είναι ανθρώπινο να έγινε ένα λάθος και το καταλάβαμε όλοι. Και εγώ από τη δικιά μου βράζει τα συγγνώμη σε όλο τον κόσμο αυτό που έγινε δεν αντιστοιχεί στο. Δεν είναι στο τέτοιο του Ηρακλή. Και ελπίζουμε να μην ξαναγίνει ξανά και ελπίζω να ποτέ μην ξαναγίνει αυτό που έγινε. Οπότε όσον αφορά αυτό, ζητάμε συγγνώμη και από τη δικιά μου πλευρά και ο Ηλίας το έκανε και ζήτησε από τη δικιά του πλευρά. Μόλις έγινε αυτό, μιλήσαμε με τον Ηλία μαζί. Πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε. Δεν υπήρξε καμία απόφαση θέμα προπονητού. Καμία. Μιλήσαμε, κάναμε το επόμενο που είδαμε, βγήκανε μέσα από το ότι πρόκειται να. Πρόκειται να φύγει ο προπονητής και το ένα δεν ξέρω πώς βγήκε. Οπότε μιλήσαμε, μετά από 10-15 λεπτά που έγινε αυτό, μιλήσαμε με τον Ηλία και είπαμε όταν συναντηθούμε μαζί θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εγώ την αποζήτησα τον Ηλία, επειδή ήταν να κάνει τη συνέντευξη αυτή τύπου την περασμένη εβδομάδα, είπα καλύτερα να το κάνουμε μαζί, μια και θα είμαι και εγώ εδώ αυτή τη εβδομάδα και θα είναι και ο Στάθης, θα το κάνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό μεταφέρθηκε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μεταφέρθηκε από την περασμένη εβδομάδα σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα όσο αφορά τη συνάντηση, νομίζω η επόμενη ερώτηση ήταν γιατί συναντηθήκαμε από δε. Όσο αφορά τον προπονητή, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει προπονητή, έχει τον Μανώλη Ρόκα. Έχουν φύγει δύο προπονητές, όχι πέντε που λέτε, έχουν φύγει δύο. Έφυγε ο Κοτνιάτης ένας,
από τότε που έφυγε ο Βοσνιάδης, το οποίο καλός κακός, γιατί η δικιά μου ιδέα είναι κακός που έφυγε, γιατί αν ήταν ο Βοσνιάδης μέχρι τώρα δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε, αλλά βλέπετε με τις φασαρίες έφυγε ένας πολύ καλός προπονητής. Ήρθε ο δεύτερος που δυστυχώς είχαμε αποτυχία και πήραμε τον, και μετά ήρθε ο Μανώλης, ο Ρόκα, που αυτή τη στιγμή έχει δέσει. Με το που ήρθε, έδεσε, έκανε την ομάδα, την έκανε η οικογένεια, έδεσε τους παίκτες, τον αγαπάνε, το οποίο είναι ένα, αυτό είναι το, ένα από τα κύρια σημεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε προπονητή τον καιρό και μέχρι το τέλος της χρονιάς, τουλάχιστον, ελπίζουμε να τελειώσουμε με τον κύριο Ρόκα. Τώρα, όπως γίνεται εδώ και φεύγουν άτομα που δεν μας πούν τίποτα, την άλλη μέρα έχουμε, λέμε, δεν έχουμε αύριο, και εμείς, και εγώ πρέπει να έχω σαν επιχειρηματίες που είναι πάντα, πρέπει να έχω εναλλακτικές. Ποτέ δεν είναι καλό, αν έχω προπονητή, να μιλήσω άλλο προπονητή, να τον προσλάβω. Και ποτέ δεν έγινε αυτό, για να το ξεκαθαρίσω. Δεν μίλησα με τον Παπαδόπουλο για να τον προσλάβω. Γιατί δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορεί να μιλήσω τη στιγμή που έχω προπονητή, άλλο προπονητή, να τον προσλάβω. Ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται να κάνει του χρόνου. Τι σκέφτεται αυτό, είναι δικιά μου δουλειά, γιατί ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν εναλλακτικές. Αν άλλο μου πει κάποιος φεύγω, πρέπει να ξέρω τι κάνω. Είναι ένα πλοίο, είναι μια ομάδα που πρέπει να έχω τις δικές μου, έτσι έχω μάθει στη συμπίστη μου να κάνω. Ποτέ δεν θέλω να κρεμαστώ σε έναν άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο να δούμε τι σκέφτεται να κάνει στο μέλλον. Αν είναι εύκολο να απαντήσει και ο κύριος Θοδωρίδης, γιατί είναι ένα θέμα που αγγίζει και τον δύο. Ναι, αλλά αυτή τη συνάντηση τη λύσα εγώ. Όχι για τη συνάντηση, και για το πρώτο. Για να μάθω ένα. Για τα όσα έγιναν στη Μεντικέρκυρα και τον κύριο Δέκα και όλα αυτά, γιατί δεν τον άκουσαμε. Εντάξει, παιδιά, τα είπε ο πρόεδρος. Εγώ σαφώς και δεν ήταν σωστή η κίνησή μου, δεν το συζητάω, έτσι, ούτε έχω δείξει και δώσει δείγματα τέτοια. Και ζήτησα και από τους ποδοσφαιριστές συγγνώμη και από τον ίδιο τον coach. Εντάξει, είναι πράγματα που και για το prestige το δικό μου, ας πούμε, και εγώ έτσι τράγει ο ίδιος, σαφώς και θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεις τώρα, έγινε ένα περιστατικό, το οποίο ξέρω εγώ, υπήρχε πίεση, κανένας μας δεν ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ρίξαν, προπονητής της ομάδος αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόκα και τίποτα άλλο. Άλλη ερώτηση. Κύριος Πάκος. Στο Ρόκα, οι συζητήσεις που... Καλησπέρα σας. Οι συζητήσεις που έγιναν στο Ρόκα, το project που λέει ο Ρόκα, ποιο είναι? Ήρθε ο Ρόκα για να ανεβεί ομάδα σε ή για να βάλει σε ένα διάστημα δύο χρόνια τις βάσεις για να... Όπως ο κύριος Ποιος ξέρει. Και κατ' επέκταση μόνο σε αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή. Τι στόχο έχει ο Ηρακλής, να ανεβεί τώρα στη Σουπερλίγκα ή να βάλει τις βάσεις για να ανεβεί κάποτε κάποια στιγμή στο πότε στη Σουπερλίγκα. Λοιπόν, πρώτο, το θέμα του Ρόκα. Ο Ρόκα όταν έκανε την πρώτη συνάντηση μαζί μου και την πρώτη συνέντευξη σε μένα, είχε πάρει το μήνυμα ξεκάθαρα από μένα ότι ο στόχος του Ηρακλή είναι ένας και μοναδικός. Έχουμε προβλήματα, ο στόχος όμως, άλλο τα προβλήματα, άλλο ο στόχος. Έτσι, το Ρόκα δεν τον πίεσε κανείς να έρθει προπονητή στον Ηρακλή. Ήταν μια προτίμηση του Προέδρου και η δική μου να έρθει ο Ρόκα και οι κουβέντες που ανέφερα εδώ στο Ρόκα ήταν ξεκάθαρες. Η ομάδα έχει δύο στόχους, την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, ό,τι αφορά το θέμα του χτισήματος και πώς χτίζω την ομάδα κτλ. Δεν έχει τεθεί ποτέ. Αυτό το τονίζω για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, με τον Ρόκα είχαμε μια, θέλω να πω, μια άψογη συνεργασία. Όντως ο Ρόκα με την αλλαγή, με τον ερχομό του, έκανε πράγματα, έκανε μια συσπήρωση στην ομάδα. Μην ξεχνάτε όμως ότι παράλληλα και με την ζωή νέων παικτών υπήρχε, ας πούμε, πολύ μεγάλη δυσκολία και για τους προπονητές. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δέσει ουσιαστικά την ομάδα.
ο σχεδιασμός, όσο αφορά το σχεδιασμό για του χρόνου, είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να την κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ο στόχος πάντα του Ηρακλή όμως, αυτό το διαβεβαιώ εγώ όσο είμαι εγώ εδώ σε αυτήν την ομάδα, είναι να ανέβει η Super League. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Καλά, αυτό είναι προφανές. Αυτό είναι προφανώς. Προφανές. Αυτό είναι για το σχεδιασμό, δεν με ρώτησες. Ναι. Εγώ απαντάω. Ο σχεδιασμός είναι. Το Ρόκα αυτό, το έχει καταλάβει. Γιατί εγώ τις δηλώσεις του Ρόκα που άκουσα μετά από εκείνο το μαζί. Μα σου εξηγώ τώρα και σου λέω ότι η κουβέντα μαζί με το Ρόκα, η προσωπική δική μου ήταν. Ήρθες εδώ για να δουλέψεις. Η δουλειά σου είναι πρώτον να βγεις πρώτος, δεύτερον στη χειρότερη περίπτωση να βγεις δεύτερος. Οι δηλώσεις του Ρόκα περί χτισήματος και τα λοιπά, ρωτήστε το Ρόκα, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ δεν έθεσα ποτέ θέμα χτισήματος του Ρόκα. Αλλά φτάσαμε τώρα 1η Μάρτη να ψάχνουμε να ρωτάμε. Ωραία, οκ. Okay. Να πω κάτι. Οι μεταγραφές έχουν ένα περιορισμένο χρόνο. Είναι οι εβδομάδες που πρέπει να γίνουν. Γίναν λοιπόν οι μεταγραφές εδώ και με παρουσία του Ρόκα σημειώνω. Όλες οι μεταγραφές δεν έγιναν του προσωπικού ούτε του Θεοδωρίδη ούτε του Παπαδόπουλου. Όλες οι μεταγραφές πέραν στο τραπέζι και παίρναμε τις αποφάσεις από κοινού. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν πήραν τον X παίκτη, λέγαμε σε αυτή τη θέση έχουμε αυτό τον παίκτη Ρόκα ή όλο το team, για να μην λέω για τον προπονητή μόνο, μαζεύαμε όλο το team και λέγαμε κάντε μια έρευνα, σας δίνω 2-3 μέρες για αυτό τον παίκτη, θα μαζέψω και εγώ τις πληροφορίες και σε 3 μέρες πρέπει να πάρω μια απόφαση, τον παίρνουμε ή δεν τον παίρνουμε. Σωστά και δεν ξαναμιλάω για να μην πρωτοκολλά, απλώς μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει προφανή στόχο. Δεν το συζητάμε και πάλι κάνουμε διάλογο τώρα και όχι. Έχει δίκιο, ναι. Πάλι σε επόμενη. Απλώς κάνει την Ιακούπου είναι τελευταίος. Και μετά ο κύριος Μαρκόπουλος. Φτάσαμε 1η Μαρτίου. Η ομάδα είναι εκτός του βασικού στόχου που είναι η άνοδος στην Super League. Αν και μαθηματικά πάντα επαγγελματίες. Έχετε κάνει την αυτοκριτική, τι έχει φταίξει η ομάδα μέχρι σε αυτό το σημείο. Το ότι είμαστε πολύ μακριά από το στόχο, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι και να πούμε. Είμαστε μακριά από το στόχο, αλλά πάλι τη στιγμή αυτή βράζουμε 10 ομάδες, 8 ομάδες μέσα σε ένα καζάνι που είναι 5-6 πόντους. Οπότε ακατόρθωτο δεν είναι, απλώς το κάνουμε δυστυχώς και μόνοι μας πιο δύσκολο. Παρόλο όλα που γίνονται με τις άλλες ομάδες και μας δίνουν ευκαιρίες, εμείς κάπως δεν παίρνουμε τα δικά μας. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα μεταλλικό από το κουνό. Και το ξέρουμε είναι δύσκολα. Συνεχίζουμε να είναι, σας όπως είπε και ο Ηλίας, πρώτος στόχος είναι ο διάρκος. Δεύτερος μας στόχος είναι, αν υπάρχει άλλος, να έχουμε μια καλή ομάδα και να μπούμε να τελειώσουμε καλά το πρωτάθλημα, να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.